σταματήσει η ανάρτηση των διαφημιστικών πινακίδων και η υπαίθρια διαφήμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει απόφαση να μην γίνει χρήση των διαφημιστικών πινακίδων. Προφανώς έχει προκύψει κάποιο θέμα με την εταιρεία τη διαφημιστική. Παρόλα αυτά, ζητάμε συγγνώμη και δεσμευόμαστε ότι στο μέλλον δεν θα χρησιμοποιήσουμε διαφημιστικές πινακίδες, δηλαδή την υπαίθρια διαφήμιση. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, τώρα να πω την ολική που έχω που εκφράζουμε για αυτό το θέμα, ας πούμε, είναι το μόνο που μπορώ να πω είναι αν στη φωτογραφία αυτή ήμουν εγώ και πατέρας ήταν αυτός που διαφημίζεται, πώς θα αισθανότανε, τίποτα άλλο. Αν διαφημιζόμουν εγώ και πατέρας είχε κλείσει το σπίτι αυτού που διαφημίζεται σήμερα, πώς θα αισθανότανε. Παρ' όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια, ενώ υπάρχει νόμος του κράτους. Κοιτάξτε, υπάρχει νόμος του κράτους, αλλά το θέμα αυτό δεν είναι μονάχα ότι μας σκοτώνουν στο δικό δίκτυο παραβιάζοντας νομοθεσίες. Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν το γνωρίζουμε, δεν τηρούνται οι νόμοι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που περιμένουμε ευαισθησίες ανθρώπων. Ευαισθησίες για να καταλάβουν τα αυτονόητα. Ότι δεν μπαίνουν στο δικό δίκτυο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό δίκτυο για να διαφημίζουν την πραγματιά τους. Το δικό δίκτυο πρέπει να είναι καθαρό για να προστατεύεται ο χρήστης. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, πέρα από την νομοθεσία. Κάνουμε ένα αγώνα 3 χρόνια. Έχουμε μια μεγάλη νίκη. Ορισμένα κόμματα δεν μπήκανε. Είναι νίκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα κόμματα θα ευαισθητοποιηθούν. Γιατί προς Θεού άνθρωποι είμαστε. Πιστεύω ότι αυτοί που παραβιάσανε τη Διακομματική Επιτροπή, τις προτάσεις της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, τις εκκλήσεις του κυρίου Σταθάκη που έχει κάνει πραγματικά αγώνα για το θέμα αυτό, να συνειδητοποιήσουν πόσο εγκληματούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Απλά κάντε το ένα δώρο γιατί σήμερα ήταν τα γενέθλιά του. Ξυλώστε τις! Ξυλώστε τις για να μην τρινήσουμε όλα τέτοια θέματα.